Δευτέρη, συμφωνώ με το εξώφυλλο για τον λόγο το ότι το Σύνταγμα έχει σχιστεί από τους ίδιους τους πολιτικούς με βάση τους νόμους που ψηφίζουν τα τελευταία χρόνια, που είναι οι περισσότεροι αντισυνταγματικοί. Καταρχάς, καλό θα ήταν να τους ψηφίζανε. Οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου τους δίνουν το δικαίωμα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα να ενεργούν με όποιο τρόπο θέλουν. Και στη συνέχεια το φέρνουν τον νόμο στη Βουλή να ψηφιστεί. Αν για παράδειγμα ο νόμος που έχει να κάνει με την ΕΡΤ, που στην αρχή ήταν πράξη νομοθετικού περιεχομένου, τη φέρνανε μετά από 3-4 μήνες στη Βουλή για να ψηφιστεί. Και δεν ψηφιζότανε. Ό,τι είχε γίνει θεωρείται πλέον ως γενόμενο. Δεν το παίρνουν πίσω. Ναι, αλλά με μια απόφαση ενός απογεύματος παρέκαψαν ουσιαστικά το ελληνικό κοινοβούλιο. Θα συμφωνήσω απόλυτα σε αυτό. Θέλω να πω κάτι. Υπάρχει κάτι πάρα πολύ χειρότερο από τη δυστυχία. Είναι να συνηθίσουμε τη δυστυχία. Το γράφει και ο συνεργάτης μας στο Unfollow, ο κύριος Νίκος Μπογιόπουλος, μαθογράφος του Ριζοσπάστη, ότι ο Καμί έγραφε ότι υπάρχει κάτι χειρότερο από την πανούκλα, να συνηθίσει την πανούκλα. Εμείς ως λαός και ως χώρα υπάρχει μια απειλή ακόμα μεγαλύτερη από αυτή που ζούμε. Να συνηθίσουμε τη δυστυχία. Να μάθουμε να ζούμε υποκύπτοντας και αποδεχόμενοι όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας ότι είναι κανονικά. Ότι είναι κανονικό να πετάνε μαύρο στην ΕΡΤ, ότι είναι κανονικό να έχουν γεμίσει τα πάρκα και πλατείες με άστεγους, ότι είναι κανονικό κάποιος να ψάχνει δουλειά και το όνειρό του είναι να δίνει μια δουλειά με 300 και 500 ευρώ και αυτό να είναι το προσωπικό του success story, ότι είναι κανονικό οι άνθρωποι να τρέφονται από σκουπίδια και από συσίτια, ότι είναι κανονικό να ξεπουλούνται τα πάντα. Μπαίνει ένα έστω μπροστά, έχω την αίσθηση. Μπαίνει ένα. Έστω. Έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα. Έστω να μπορούν να τρέφονται από τα συσίτια. Ναι. Έστω να μπορούν να πληρώνονται με 300 ευρώ. Και έτσι έχουν γίνει τα πράγματα. Κατέβασαν τον πύχη. Εγώ αυτό καταλαβαίνω ότι λέει. Έριξαν τον πύχη τόσο χαμηλά και είμαστε ευχαριστημένοι. Έριξαν τον πύχη και είμαστε υποχρεωμένοι να αποδεχτούμε αυτόν τον πύχη και να τον αποδεχτούμε ως κανονικότητα. Αυτή είναι η νέα κανονικότητα που ζούμε. Η νέα κανονικότητα είναι να έχουμε επενδύσεις τύπου Costco, όπου στην καλύτερη των περιπτώσεων υπογράφεις σύμφωνο μυστικότητας για να δουλέψεις εκεί, υπογράφεις σύμφωνο ότι είσαι στη διάθεσή τους σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας να πάνε να δουλέψεις με τον ίδιο μισθό. Ο καλύτερος μισθός στην καλύτερη των περιπτώσεων είναι 600 ευρώ και πρέπει αυτό να είναι το όνειρό σου. Μάλιστα. Πρέπει με αυτό να είσαι ευχαριστημένος. Να πούμε όμως κάτι. Η κυβέρνηση της Κίνας σήμερα έδιωξε απέλυσε τον πρόεδρο και όλο το διοικητικό της Costco γιατί για δεύτερη χρονιά είχε ζημιές. Και έβαλε κάποιον άλλον. Με συνοπτικές διαδικασίες. Εμείς τον πρόεδρο της ΔΕΗ, που κάθε χρόνο έχει ζημίες, του δίναμε 200.000 μπόνους. Εδώ θα διαφωνήσω μαζί σου. Η ΔΕΗ δεν έχει κάθε χρόνο ζημίες. Από το 2002 και μετά, όλες οι ΑΕ του δημοσίου, όπως είναι η ΔΕΗ, η ΔΕΠΑ, τα ελληνικά ταχυδρομεία, εξαιρουμένου της Τρενοσέ, η οποία όντως είχε ζημίες, η ΔΕΗ μόνο τον τελευταίο χρόνο είχε ζημίες. Όλα τα προηγούμενα χρόνια έβγαζε αρκετά λεφτά και αρκετά τα λεφτά αυτά πηγαίναν στον κρατικό προϋπολογισμό. Ότι γίνονταν σπατάλι, όπως γίνονταν σπατάλι στο ελληνικό δημόσιο, ναι, θα συμφωνήσω μαζί σου. Έτσι. Δεν μπαίνει όμως η ΔΕΗ μέσα. Η ΔΕΗ δεν μπαίνει μέσα γιατί το κομμάτι το οποίο είναι και στο χρηματιστήριο δεν είναι όλη η ΔΕΗ με την παραγωγή κτλ. Δεν έχει σημασία τώρα αυτό. Εγώ το λέω για τις πολιτικές ή για την οτροπία που επικρατούσε όλα αυτά τα χρόνια, που είναι ένα κομμάτι για το ότι φτάσαμε εδώ με βάση το πολιτικό σύστημα. Αλλά από την άλλη, με τους χαμηλούς μισθούς που είπες, δεν είναι και να χρησιμοποιήσω και τον τίτλο του περιοδικού σας, δεν είναι unfollow να μην πέφτουν οι τιμές. Και με 350 ευρώ να πρέπει να πληρώνω το γάλα στην ίδια τιμή, την καθημερινότητά μου τέλος πάντων στην ίδια τιμή. Ασφαλώς και είναι unfollow να μην πέφτουν οι τιμές. Αλλά όπως σου είπα, μας καλούν να το συνηθίσουμε. Υπάρχει. Βλέπεις ένα λαό. Την προηγούμενη εβδομάδα κυκλοφόρησε μία δημοσκόπηση, η οποία. Το ανησυχητικό σε αυτήν ήταν ότι το κυρίαρχο αίσθημα που νιώθει ο ελληνικός λαός κατά 67% είναι η απογοήτευση. Ένας λαός απογοητευμένος κατά 67%, κατά πάσα πιθανότητα θα πληγεί και από την αρρώστια της σύγχρονης εποχής που είναι και η κατάθλιψη. Και από την απαξίωση και από όλα. Και από την έλλειψη φιλοδοξιών και από την έλλειψη ότι διαφαίνεται κάτι ελπιδοφόρο, εν πάση περιπτώσει. Έχει το τούνελ πια. Εδώ δεν βλέπουμε στον δρόμο που είναι και ανοιχτή το χειρότερο, η οπτική μας. Το χειρότερο από αυτό, επειδή μου έδωσε την πάσα με την Κίνα, θα πω δύο φράσεις και μετά θέλω λίγο να εξηγήσω τι συμβαίνει τώρα και πού μας πάνε. Η Κίνα τρέχει με 8% ανάπτυξη. Στην Ελλάδα έχουμε 30% άνεργους. Για να μπορέσουν να απορροφηθούν οι άνεργοι, όση προσπάθεια και αν κάνει ο κύριος Βρούτσης, όσο καλή διάθεση να έχει και ο νέος Υπουργός Μεταρρύθμισης, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης,
ό,τι προσπάθεια και να κάνουν. Το 30% άνεργη σημαίνει για την ελληνική οικονομία ότι θα πρέπει η ελληνική οικονομία να αρχίσει να τρέχει για 10 χρόνια με 6% ανάπτυξη για να προωθηθούν αυτοί οι άνεργοι. Υπενθυμίζω ότι η Κίνα, ο κολοσσός, τρέχει με 8 και υπενθυμίζω ότι η Ελλάδα τα τελευταία 6 χρόνια δεν έχει ανάπτυξη. Είναι στο μείον. Είναι στο μείον, πράγμα που δεν έχει συμβεί ούτε στην κατοχή. Τώρα, το ότι όλα αυτά συμβαίνουν στην κοινωνία και αυτοί μαλώνουν για τη Χρυσή Αυγή, για να σε πάω στον Πολύδωρα, στον κύριο Πολύδωρα, πώς το βλέπεις? Συχνά το ερώτημα είναι αν έχουμε δημοκρατία ή δικτατορία. Μπορώ να υπερθεματίσω και υπέρ της μίας έννοιας της δημοκρατίας και υπέρ της άλλης έννοιας της δημοκρατίας. Πιστεύω ότι αυτό το οποίο μας κυβερνά αυτή τη στιγμή και αυτό το οποίο έρχεται, τουλάχιστον σε μένα το εκλαμβάνω, το ελληνικό λαό, δεν είναι ούτε η δημοκρατία ούτε η δικτατορία. Θα το πω μια λέξη η οποία δεν θέλει μπιπ, νομίζω, είναι ο σταρχιδισμός. Ή τα συμφέροντα. Δεν μας νοιάζει πια. Μας ενδιαφέρει μόνο πώς θα σώσουμε το μάρι μας. Δεν μας ενδιαφέρει τι συμβαίνει γύρω μας, αν ζούμε σε ένα καθεστώς το οποίο έχει δημοκρατία. Και τους αριθμούς. Και τους αριθμούς, αλλά όπου ευημερούν οι αριθμοί, δεν ευημερούν οι λαοί. Σωστό. Έχουμε αυτή τη στιγμή μια κυβέρνηση. Σωστά. Έχουμε τώρα μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Μια κυβέρνηση μιας Σαμαρά Βενιζέλου, η οποία δεν θα μακροημερεύσει. Ακόμα και να μακροημερεύσει, οι εκλογές τις οποίες θα γίνουν, θα προκύψει μια βουλή η οποία κατά πάσα πιθανότητα δεν θα δίνει αυτοδυναμία. Αν ο κ. Σαμαράς πίστευε ότι θα έπαιρνε την αυτοδυναμία, θα πήγαινε σε εκλογές. Και αν επίσης είχε καταφέρει το σενάριο το οποίο προετοιμάζει. Ποιο είναι το σενάριο το οποίο προετοιμάζει? Θέλουν να πάψουν πλέον να μιλάνε για το δίπολο μνημόνιο-αντιμνημόνιο. Η κουβέντα τους, γιατί αυτό φάνηκε και από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, περνάει στο ισχυρή Ελλάδα. Στο νόμος και τάξη, στο Ευρώπη, μιλάμε για την εθνική μας κυριαρχία. Το πρόσχημά μας πλέον θα είναι να σώσουμε την πατρίδα. Με ποιους θα σώσει την πατρίδα? Υπάρχει και στο Unfollow, το οποίο κυκλοφορεί ως ένα από τα βασικά του ρεπορτάζ στα περίπτερα. Η Χρυσή Αυγή, ο αδερφός του κ. Μιχαλολιάκου, ο κ. Μιχαλόλιας, νομικός, αρκετά ήπιον τόνων άνθρωπος, μαζεύει βιογραφικά από όλη τη χώρα. Ο στόχος είναι αυτό το συνοθήλευμα ναζιστών με μόρφωση δημοτικού αντιγυμνασίου βουλευτών της Χρυσής Αυγής να πάψει να υπάρχει. Ψάχνουν ανθρώπους οι οποίοι έχουν την ικανότητα να αναπτύσσουν ένα εθνικιστικό λόγο, να έχουν ένα εθνικιστικό περίβλημα, να μπορούν να το υποστηρίξουν και να έχουν μια μόρφωση. Η Χρυσή Αυγή που θα προκύψει στην επόμενη Βουλή, οι βουλευτές δεν έχουν καμία σχέση με αυτούς που υπάρχουν τώρα. Την επόμενη μέρα του μαύρου της ΕΡΤ, ο γραμματέας της κυβέρνησης, ο κύριος Μπαλτάκος, δήλωσε ανεπίσημα προς πολιτικούς συντάκτες για να το διαρρεύσουν και να δημιουργήσουν θόρυβο. Δεν χρειάστηκε τελικά, αλλά τι είπε? Ότι το σενάριο συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας με τη Χρυσή Αυγή είναι μεν απευκταίο, αλλά είναι υπαρκτό. Πλέον στρώνουν σιγά σιγά το δρόμο για συνεργασία με τη Χρυσή Αυγή. Ο κύριος Πολύδωρας εχθές στο Real αυτό έκανε. Έστρωσε το δρόμο. Η επόμενη κυβέρνηση, αν δεν υπάρξει ανατροπή, θα είναι Νέα Δημοκρατία με Χρυσή Αυγή άκρα δεξιά. Και είναι κάτι που το έχουμε ξαναδεί, αλλά όχι σε συγκυβέρνηση, γιατί τότε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είχε απορροφήσει την ακροδεξιά στην τότε Νέα Δημοκρατία. Το έχουμε ξαναδεί το έργο αυτό στην Ελλάδα, ιστορικά. Σωστά, αλλά εκείνη η ακροδεξιά που προήλθε μετά τη μεταπολίτευση, μετά τη Χούντα, δεν έχει να κάνει με αυτό το πράγμα τώρα. Ναι, σίγουρα, καμία σχέση. Δεν έχουν καμία σχέση με τους ΔΕ. Καμία σχέση. Ναι. Και νομίζω ότι το σενάριο, αν το ζήσουμε, που θα το ζήσουμε, δεν θα είναι δύσκολο να προκύψει η άλλη κυβέρνηση όσο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να εισπράξει την απογοήτευση του κόσμου. Το πολιτικό προσωπικό της χώρας αποδεικνύεται, όλο το πολιτικό προσωπικό της χώρας αποδεικνύεται υποδιέστερο των περιστάσεων και η οικονομική κρίση σπρώχνει τον κόσμο στην εκδίκηση. Η εκδίκηση, η ψήφος εκδίκησης είναι η Χρυσή Αυγή. Το πρόσωπο της Χρυσής Αυγής, μάλιστα. Έτσι. Λευτέρη, θέλουμε να σε δούμε Θεσσαλονίκη καταρχήν. Σοκαριστική ανάλυση. Να κάνουμε ακόμη μεγαλύτερη κουβέντα, γιατί καταλαβαίνεις ότι ο τηλεοπτικός χρόνος πιέζει.
Και μπάνια στην Καλλικιδική. Αν θέλετε, μπορείτε να δείτε εσείς εδώ να βγάζετε τον follow και να δούμε εμείς πάνω στη Θεσσαλονίκη. Θα σας παίρνουμε, βρε θάλασσα εκεί που είσαστε, μην ανησυχείς. Και θάλασσα να πας. Γιατί όχι. Μάλιστα. Τι θες να πεις, και αυτό θα μου κόψεις. Για βουλευτή σε βλέπω. Λοιπόν, Λευτέρη, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στην Αθήνα. Σταθερότητα σημαίνει σταθερά βήματα για όλες τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Βοηθήστε. Αποκλείω κάθε συγκυβέρνηση με το Πασόκ. Αν και έχει ένα δίκιο ο κύριος Βενιζέλος όταν λέει... Θα ζητήσετε συγγνώμη. Δεν είναι υπερασπιστή αυτό που είναι η ελληνική ταυτότητα και ο ελληνικός πολιτισμός. Αυτό είναι αυτό που χρειάζεται η χώρα. Αν οι πολίτες το επιλέξουν, με γεια τους με χαρά τους. Εάν δεν το επιλέξουν, στην πραγματικότητα οι πολίτες επιλέγουν να βάλουν τη χώρα σε μια μεγάλη περιπέτεια. Η ιστορία διδάσκεται στα παιδιά μας χωρίς να καλλιεργεί ούτε την υπερηφάνεια για την πατρίδα μας, ούτε την κριτική του σκέψη. Σαν να διδάσκεται όχι σε Ελληνόπουλα, αλλά σε μαθητευόμενους διεθνιστές. Γιατί στο σύγχρονο κόμμα δεν υπάρχει έλεγχος της εθνικότητας του κεφαλαίου. Και δεν μπορεί να υπάρξει. Τον κάθε Έλληνα. Αυτή πρέπει να είναι σήμερα η υπέρτατη ιδεολογία. Η σωτηρία του τόπου. Ήρθε η ώρα η χώρα να κλείσει τους λογαριασμούς που μένουν ανοιχτοί από το 74-75 μέχρι σήμερα. Η δημοκρατία... Τελείωσε η πλάκα! Και τέλος, για να έρθει μεγάλη συνταγματική μεταρρύθμιση. Δημοκρατία, πας θυσία!